μόλις χτες, υπενθυμίζω στο δελτίο μας, κάναμε έκκληση για να βρεθούν στοιχεία που θα οδηγούσαν στην ταυτότητα του οδηγού από τα ξημερώματα στις 6.30 μάλλον το πρωί της Κυριακής 10 Οκτωβρίου στην περιοχή της Αμουδάρας, στην Λεωφόρο Παπανδρέου. Χτύπησε την 34χρονη ποδηλάτησα και αρχικά οι πληροφορίες ήταν πως την εγκατέλειψε. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό το σενάριο μάλλον αλλάζει τουλάχιστον για λίγο. Οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου κατάφεραν να εντοπίσουν τον οδηγό του αυτοκινήτου. Σας υπενθυμίζω ότι κάναμε λόγο στο ρεπορτάζ για ένα μικρό μπλε αυτοκίνητο που παρέσυρε τη γυναίκα και αυτό επιβεβαιώνεται στο 100%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος εργάζεται επίσης στην περιοχή της Αμουδάρας. Σας υπενθυμίζω ότι η άτυχη 34χρονη είναι ξενοδοχό υπάλληλος και στις 6.30 το πρωί με το ποδήλατό της πήγαινε από το σπίτι της στο ξενοδοχείο στο οποίο εργαζόταν. Ο άνδρας λοιπόν αυτός εντοπίστηκε, είναι και αυτός υπάλληλος εκεί της περιοχής. Λίγο πάνω από τα 50 λένε οι πληροφορίες μας. Φαίνεται πως ο άνδρας σταμάτησε αφού προκάλεσε το τροχαίο, κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, για μερικά λεπτά έμεινε στο πεδίο, χωρίς να είναι όμως αυτός που κάλεσε το ΕΚΑΒ, και στη συνέχεια αποχώρησε χωρίς να δώσει τα στοιχεία του, χωρίς να ενημερώσει κάποιον από τους παριστάμενους που ήδη είχαν σταματήσει και προσπαθούσαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε το ατύχημα. Σύμφωνα τώρα με τις πηγές μας, φαίνεται ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για τον ίδιο, καθώς μάλλον και στο αυτοκίνητό του υπάρχουν ίχνη που αποδεικνύουν ότι όντως έχει υπάρξει η πρόσκρουσή του σε κάποιο άλλο όχημα. Ο 52χρονος τώρα ετοιμάζεται για να καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ενώπιον των αρχών, αλλά τις επόμενες ώρες φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν εξελίξεις στο ζήτημα αυτό.